Με εξέφρενους πανηγυρισμούς γιόρτασαν την νίκη του κόμματός τους οι οπαδοί του Πασόκ και στην Αύπακτο. Λίγα μόλις λεπτά μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων από τα exit polls, που έδιναν ένα σαφές προβάδισμα στην παράταξη του Γιώργου Παπανδρέου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κεντρικό εκλογικό κέντρο του κόμματος στην πλατεία Φαρμάκη. Εκεί ήταν και η υποψήφια βουλευτής του κόμματος που κατάγεται από την Αυπακτία, Ζέφη Δημαδάμα. Το Πασόκ είναι η αυριανή κυβέρνηση της χώρας. Ο λαός έδωσε ένα σαρωτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα. Αυτό μας γεμίζει ευθύνη, μας γεμίζει δύναμη και θα είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Προσωπική νίκη του Γιώργου Παπανδρέου. Προσωπική νίκη. Για τον νομό μας, για την Ετωλοκαρνανία, θέλετε να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο? Ο νομός Ετωλοκαρνανίας πραγματικά έδωσε ένα γερό στίγμα. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Το πιθανότερο είναι να έχουμε και πέμπτη έδρα στον νομό. Θεωρώ ότι οι πολίτες της Ετωλοκαρνανίας έδωσαν το μήνυμά τους. Θέλουν τον Γιώργο Παπανδρέου, θέλουν την κυβέρνηση Πασόκ και προσδοκούν την επόμενη μέρα πολλά από αυτή την κυβέρνηση. Επειδή έχω δουλέψει στην κατεύθυνση της περιφερειακής ανάπτυξης, ξέρω ότι καλώς κάνουν και περιμένουν. Ο νομός Ετωλοκαρνανίας θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο όλο αυτό τον καιρό και ειδικά σήμερα? Τα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα, είναι χαρμόσυνα, είναι μια νίκη μεγάλη και καθαρή. Και βεβαίως, όπως σας είπα, είναι και μεγάλες οι αναμονές και οι προσδοκίες για την επόμενη μέρα. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, για να κάνουμε αγώνα. Έχουμε ήδη ετοιμάσει το σχέδιο για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώσεις όμως έκανε και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του κόμματος, Γιώργος Ασημακόπουλος. Ήταν μια μεγάλη νίκη, μια νίκη που ξεκίνησε σαν πορεία από το 2004. Κουράστηκαν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα 5 χρόνια για να φτιάξουν ένα πρόγραμμα αξιόπιστο για να καταφέρουν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις του Πασόκ με την ελληνική κοινωνία. Σήμερα δεν είναι μέρα μόνο χαράς, είναι και μέρα ευθύνης. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τη γνώση. Και γι' αυτό ακριβώς ο ελληνικός λαός μας έδωσε αυτή την ανατρεπτική νίκη. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ανατροπή, μια ανατροπή που οφείλεται στην παρουσία του Προέδρου μας, του Γιώργου Αντρέα Παπανδρέου, που οφείλεται στην παρουσία των πολιτευτών και των στελεχών μας, που με σοβαρότητα όλο αυτό το διάστημα, με τόλμη και με γνώμηση, τόλμησαν να προτείνουν καινοτόμα πράγματα στην ελληνική κοινωνία και να τα κάνουν κατανοητά.